Ο Ορδογάν, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο ότι συνεχίζει την εμπριστική ρητορική απέναντι στην Ελλάδα. Πατά σε δύο βάρκε ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιγκτον και την ίδια ώρα, Στέλλα Παμιχαήλ, με τον τρόπο του ουσιαστικά θέτει προσκόμματα στην κρίσιμη ένταξη τη Σουηδία σε αυτή τη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία, στο ΝΑΤΟ. Και είχαμε νωρίτερα δηλώσει του Σουηδού Πρωθυπουργού. Τι είπε. Η Σουηδία, λοιπόν, Νίκο, από επίσημα κυβερνητικά χείλη ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει όλε τι απαιτήσει και όλε τι αξιώσει τη Τουρκία, προκειμένου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και να θυμίσουμε εδώ ότι ο Ερντογάν είχε ζητήσει από τον ίδιο τον Σουηδό Πρωθυπουργό να εκδοθούν μία σειρά Τούρκων πολιτών, και μάλιστα του χαρακτήριζαν γιουλενιστέ, η Λίβδιν ο Ερντογάν αυτού του τρομοκράτε. Ναι. τρομοκράτε. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γνωστό ε, Τούρκο δημοσιογράφο Μπουλέντε Κενέ. Παρότι ο ίδιο είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο από τη Σουηδία. Να σου πω ωστόσο ότι στο θέμα αυτό παρενέβη πριν από λίγο και ο Γενικό Γραμματέα τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο κύριο Γιέν Στόλτεμπεργκ, ο οποίο έδειξε το δρόμο για την ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Στόλτεμπεργκ ότι η Φιλανδία και η Σουηδία τήρησαν μια συμφωνία που έχουν δεσμευτεί με την Τουρκία. Κατά συνέπεια, ήρθε η ώρα να οριστικοποιήσουμε την ενταξιακή διαδικασία και να επικυρώσουμε το ενταξιακό πρωτόκολλο, Νίκο. Και το ζήτημα είναι να μην φέρει προ κόμματα ο Ερντογάν, διότι υπερβολικέ του, στην πραγματικότητα φρενάρει στην πιο κρίσιμη στιγμή για την ενίσχυση τη συμμαχία την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέλλα Παμιχαήλ.